Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει από την αρχή της θητείας της ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Το οικονομικό επιτελείο της, την προτεραιότητα αυτή, παρά τις αντίξωες συνθήκες, σταθερά την εξειδικεύει και την υλοποιεί. Σήμερα κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα σχετικά με τον ένφια. Τον μειώνει σημαντικά. Τον μειώνει σε τέτοιο βαθμό που υπερκαλύπτει την προεκλογική δέσμευση για συνολική μείωση 30%. Σημειώνω ότι η μείωση γίνεται στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης στην φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Μεταρρύθμιση με την οποία αλλάζει δραστικά η δομή του φόρου, καθώς αναπροσαρμόζονται αντικειμενικές αξίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν αυξητικές, εντάσσονται νέες περιοχές, επεκτείνονται ζώνες αντικειμενικού προσδιορισμού, αξίας ακινήτων, μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές προσδιορισμού του βασικού φόρου και ενσωματώνεται στο βασικό φόρο ο συμπληρωματικός φόρος. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, επιτυγχάνονται 4 βασικοί στόχοι. Πρώτος στόχος. Η κυβέρνηση, όπως είπα, υπερκαλύπτει την προεκλογική δέσμευση για μείωση του ένφια στα φυσικά πρόσωπα κατά 30%. Μέσα σε 2,5 χρόνια επισημερινής διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η συνολική μείωση του ένφια ανέρχεται στο 34% σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν από εφέτος συνολικά 920 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο από το 2018. Ο συνολικός βεβαιωμένος φόρος ακίνητης περιουσίας από το 2022 με μόνιμο τρόπο, χωρίς επεκτάσεις ζωνών που αναμένουμε την ενσωμάτωση των στοιχείων τους, μειώνεται επιπλέον κατά 13% σε σχέση με το 2021, δηλαδή είναι μειωμένος κατά 860 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, από το 2022, το συνολικό ποσό βεβαίωσης θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, στα 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένος κατά 350 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2021. Υπενθυμίζεται ότι στον προϋπολογισμό είχε συμπεριληφθεί πρόβλεψη για μείωση της βεβαιωμένης οφειλής κατά 70 εκατομμύρια ευρώ. Προστίθονται δηλαδή σήμερα άλλα 280 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πετύχαμε πολύ μεγαλύτερη ελάφρυνση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, σε σχέση τόσο με τον προϋπολογισμό, όσο και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας. Δεύτερος στόχος. Ο φόρος μειώνεται για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, 8 στους 10 πολίτες, το 80% των φυσικών προσώπων που θα πληρώσουν φόρο ακίνητης περιουσίας το 2022, δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα δουν από εφέτος και μόνιμα ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ένφια. Το 14% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο με πέρυσι. Και όλα αυτά επιτυγχάνονται παρά τη σημαντική αύξηση των τιμών εκκίνησης στην πλειοψηφία των ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού που οδηγεί σε αύξηση της αξίας αυτών των ακινήτων. Μικρός αριθμός ιδιοκτών ακινήτων, περίπου το 6% του συνόλου, θα δει αύξηση του ένφια. Για περίπου μισούς από αυτούς οι ιδιοκτήτες, η ετήσια αύξηση δεν θα ξεπερνά τα 50 ευρώ. Και αυτή η αύξηση οφείλεται στην σημαντική άνοδο της αξίας των ακινήτων τους. Στις περισσότερες από αυτές τις λίγες περιπτώσεις, η αξία του ακινήτου αυξάνεται πάνω από 50% και σε κάποιες περιπτώσεις διπλασιάζεται με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, λαμβάνοντας υπόψη
και την ένταξη νέων ζωνών. Τρίτος στόχος. Με τις παρεμβάσεις μας ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% που ισχύει σήμερα για ακίνητη περιουσία ως 60.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ, καλύπτοντας πλέον το 65% των φορολογουμένων έναντι 54% μέχρι πρότινος. Δηλαδή, για 733.000 φυσικά πρόσωπα, κυρίως τα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδήματα, αυξάνεται το ποσοστό της έκπτωσης. Αυξάνεται από το 20% στο 25% η έκπτωση φόρου για φορολογούμενους με αξία ακίνητης περιουσίας από 100.000 συν 1 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Δηλαδή, τουλάχιστον επιπλέον 400.000 φορολογούμενοι μεσαίας περιουσιακής κατάστασης θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση. Μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές βασικού φόρου κτισμάτων με έμφαση στις ζώνες χαμηλότερης και μεσαίας αξίας, έτσι ώστε το 65% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 34% να μείνει σταθερό και μόλις το 1% να δει αύξηση. Παράλληλα, αρκετές κλίμακες χαμηλών και μεσαίων ζωνών ενοποιούνται στα επίπεδα της χαμηλότερης κλίμακας. Μειώνονται ακόμα περισσότερο οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπαίδων, έτσι ώστε το 91% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 7% να μείνει σταθερό και μόλις το 2% να δει αύξηση. Η βεβαίωση επί του βασικού φόρου οικοπαίδων μειώνεται πλέον μεσοσταθμικά περίπου κατά 50%. Ενσωματώνεται ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα στον βασικό φόρο κατά τρόπο που διορθώνει στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος που επιβάρυναν υπερβολικά ένα τμήμα της κοινωνίας. Δεν επέρχονται αλλαγές επί του συμπληρωματικού φόρου νομικών προσώπων. Και τέλος, τέταρτος στόχος. Ο νέος, μειωμένος ακόμα περισσότερο ένφια, θα πληρώνεται σε περισσότερες δόσεις. Εκτιμάται ότι οι βεβαιώσεις θα προκύψουν μέχρι τέλος Απριλίου και οι πληρωμές στη συνέχεια θα μπορέσουν να γίνονται μέχρι 10 δόσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που έχει δοθεί ποτέ στον φόρο περιουσίας. Συμπερασματικά, η Νέα Δημοκρατία τηρεί την προεκλογική της δέσμευση. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας μειώνεται σημαντικά και δίκαια. Ο ένφια συνολικά μειώνεται κατά το 1/3 ή 860 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. 8 στους 10 πολίτες, ιδιοκτήτες, θα δουν περαιτέρω μειωμένο ένφια, κυρίως τα χαμηλότερα και τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός εντατικής και μεθοδικής δουλειάς του Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστώ τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά στελέχη για τη συμβολή τους σε αυτή την θετική εξέλιξη. Η Νέα Δημοκρατία, επιδεικνύοντας συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων, επιτυγχάνει σημαντική και μόνιμη ελάφρυνση των φορολογικών βαρών με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι έχει βαθιές ρίζες στον ελληνικό λαό, ότι τον υπηρετεί με ευθύνη μακριά από λαϊκισμούς. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Βεζιρόπουλο, και θα κλείσω με τον κύριο Σκυλακάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Όπως έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός και επισήμενο ο Υπουργός Οικονομικών, η κυβέρνηση αυτή, συνεπής στις δεσμεύσεις της, προχωρά σε νέα μείωση του ένφια σε μόνιμη βάση. Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μείωση του ένφια, η οποία ανέρχεται στο 13% περίπου για τα φυσικά πρόσωπα. Σε συνδυασμό με την πρώτη αρχική μείωση του ένφια μεσοσταθμικά κατά 22%,
το καλοκαίρι του 2019 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της θα έχει προχωρήσει συνολική μείωση του ένφια πάνω από 30% σε μόνιμη βάση. Μιλάμε για μια μείωση της τάξης των 860 εκατομμυρίων ευρώ. Το 80% των πολιτών, δηλαδή 8 στους 10 φορολογούμενους, θα δει νέα μείωση του ένφια στα καθαριστικά του. Μιλάμε για περίπου 5 εκατομμύρια φορολογουμένους. 2.200.000 από αυτούς τους φορολογούμενους θα δει μείωση άνω του 20%. Και ειδικότερα 900.000 θα δουν μείωση πάνω από 30%. Το 14% περίπου των φορολογουμένων δεν θα δει καμία μεταβολή στον ένφια. Αύξηση θα σημειωθεί μόνο για το 6% των φορολογουμένων, που στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε σε περιοχές με μεγάλη αύξηση των τιμών ζώνης, είτε σε περιοχές που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού και των οποίων η φορολογία ήταν πολύ χαμηλή έως τώρα. Ακόμα όμως και για το 50% από αυτούς, η ετήσια αύξηση δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Να υπενθυμίσω ότι παραλάβαμε έναν ένφια με συνολική βεβαίωση φόρου ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι νέες αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου, παρά τα όσα ευρέως διαδίδονται, δεν οδηγούν σε αύξηση του ένφια. Θα οδηγούσαν και μάλιστα σε μεγάλη αύξηση για την πλειοψηφία των πολιτών, αν δεν προχωρούσαμε στις παρεμβάσεις που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Γιατί έχω αναφέρει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και τώρα. Στον πυρήνα της πολιτικής μας παραμένει πάντα η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Με τις αλλαγές που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, προχωράμε σε μία αναμόρφωση του ένφια με άμεσα ωφελούμενο τον πολίτη. Αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών για να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες. Πρώτον, με νέα μείωση του ένφια ακόμα και για φορολογούμενους με ακίνητα σε ζώνες στις οποίες αυξήθηκαν οι τιμές. Δεύτερον, με κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα και την ενσωμάτωσή του στον κύριο φόρο. Και τρίτον, με φόρο πιο ορθολογικό και αναλογικό, διορθώνοντας τρευλώσεις και αδικίες. Αναλυτικά, με τις νέες αντικειμενικές αξίες επήλθε αύξηση των τιμών στο 60% των ζωνών, χάρη στις παρεμβάσεις μας στο βασικό φόρο των κτισμάτων, στο 65% των προϋπαρχουσών ζωνών θα υπάρξει μείωση. Στο 34% φόρος παραμένει αμετάβλητος και μόνο στο 1% των ζωνών θα σημειωθεί αύξηση φόρου. Αντίστοιχες μειώσεις θα ισχύσουν και για τα οικόπεδα, με αποτέλεσμα το 91% των φορολογούμενων να δει μείωση του ένφια. Καταργείται επίσης, όπως είχαμε δεσμευτεί, ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα και ενσωματώνεται στον κύριο φόρο. Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται σήμερα στη συνολική αξία της περιουσίας, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ. Ο φόρος αυτός για τα φυσικά πρόσωπα καταργείται και επιβάλλεται πλέον φόρος επί της αξίας του ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο είναι αξίας μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ. Επίσης, μειώνονται οι συντελεστές του κύριου φόρου και ενοποιούνται κλιμάκια για μικρές και μεσαίες τιμές ζώνης στα κτίσματα. Παράλληλα, μειώνονται οι συντελεστές σε όλα τα κλιμάκια υπολογισμού φόρου των οικοπαίδων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, ο συντελεστής του βασικού φόρου κτισμάτων για τιμή ζώνης από 1.051 ευρώ έως 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται σε 2,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αντί 3,70 που ισχύει σήμερα, δηλαδή μείωση 27%. Για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.500 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 3,70 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ με το ισχύον καθεστώς για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ το συντελεστής είναι 4,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και από 2.001 έως 2.500 ευρώ είναι 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις του φόρου στα οικόπεδα.
ενδεικτικά για αξία οικοπαίδου από 75 έως 100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 0,0375 αντί για 0,1850, δηλαδή μειώνεται κατά 80%. Ταυτόχρονα υπέρχεται σημαντική αύξηση των συντελεστών έκπτωσης του φόρου των φυσικών προσώπων για τη μικρομεσαία ιδιοκτησία. Συγκεκριμένα, η έκπτωση διαμορφώνεται σε 30% για περιουσία έως 100.000 ευρώ, αντί για περιουσία έως 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, και σε 25% για περιουσία πάνω από 100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ, αντί για 20% που ισχύει σήμερα. Μόνο μέσα από την τελευταία παρέμφαση που ανέφερα, ωφελούνται επιπλέον 1.100.000 φορολογούμενοι πολίτες. Παραθέτω ορισμένα παραδείγματα για να αντιληφθούν όλη την πραγματικότητα αλλά και το ουσιαστικό μέγεθος της νέας μείωσης του ΕΝΦΕ σε πρακτικό επίπεδο. Πρώτο παράδειγμα. Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρώτου ορόφου 120 τετραγωνικών. 20 ετίας με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ. Πλήρωση το 2021 φόρο 372,96 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 282,24 ευρώ. Ενώ η αξία του ακινήτου αυξήθηκε κατά 25%, ο φόρος μειώθηκε κατά 24,32%. Δεύτερο παράδειγμα. Διαμέρισμα στην Ξάνθη. Πρώτου ορόφου 100 τετραγωνικών, 20 ετίας. Με τιμή ζώνης αμετάβλητη στα 750 ευρώ. Πλήρωσε φόρο το 2021 220,50 ευρώ, ενώ το 2022 θα πληρώσει φόρο 147 ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%. Τρίτο παράδειγμα, διαμέρισμα στην Κεσαριανή. Πρώτου ορόφου 100 τετραγωνικών 20 ετίας, σε τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021 310 ευρώ. Και ενώ το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή με αύξηση στην αξία του ακινήτου κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 29,05%. Τέταρτο παράδειγμα, στο Εγάλεο, πρώτου ορόφου 100 τετραγωνικών 20 ετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021 310,80 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 18%, ο φόρος μειώνεται κατά 29%. Και πέμπτο παράδειγμα, διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Νέας Εγνατίας. Πρώτου ορόφου 150 τετραγωνικών, 20 ετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021 466,20 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 352,80 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να παραθέσω εκατομμύρια ακόμα παραδείγματα, όσα και οι ωφελούμενοι πολίτες. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αφισβήτησης. Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ και μάλιστα σε μόνιμη βάση για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Οι πολίτες θα δουν αυτή τη μείωση στα καθαριστικά τους. Θέλω να ευχαριστήσω τους κύριους υπουργούς, την ομάδα που εργάστηκε για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, τους γενικούς γραμματείς και τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Για μία δύσκολη συγκυρία, η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ δεν αποτελεί μόνο έμπρακτη πράξη συνέπεια στις δεσμεύσεις μας, αλλά και ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης των πολιτών. Επισημαίνω ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι εκπτώσεις από το φόρο για τους φορολογούμενους με οικονομική αδυναμία πληρωμής, καθώς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως προβλέπονται από τον νόμο. Σκοπός μας παραμένει η αναπτυξιακή διάσταση της φορολογικής πολιτικής και η αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστόλη.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου και εμένα να πω δύο λόγια, ξεκινώντας να πω ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ είναι πιο δίκαιος, πιο οικονομικά παραγωγικός και κυρίως μειώνει το βάρος στην τεράστια πλειοψηφία των πολιτών, αλλά και στους πιο αδικημένους από αυτή τη φορολογία. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, που στην ουσία αντανακλά την αύξηση της αξίας των ακινήτων και της περιουσίας ενός πολύ μεγάλου αριθμού πολιτών. Μην ξεχνάμε, ο ΕΝΦΙΑ έχει περίπου 7.200.000 φορολογούμενους, δηλαδή έχουμε 7.200.000 ιδιοκτήτες. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους ίσως ιδιοκτήτες κατά κεφαλήν ή πρώτοι ή από τις πρώτες στην Ευρώπη. Οι Έλληνες επένδυσαν στην ιδιοκτησία τους και το γεγονός ότι αυτή η ιδιοκτησία αυξάνει την αξία της είναι ένα θετικό γεγονός, γιατί σημαίνει ότι ο πλούτος στη χώρα αυξάνεται. Αλλά το γεγονός ότι αυξάνεται ο πλούτος δεν οδηγεί σε αύξηση του μεριδίου του κράτους πάνω σε αυτό το πλούτο. Αντίθετα με την παρέμβαση που κάνουμε σήμερα, οδηγεί σε μείωση του μεριδίου του κράτους πάνω σε αυτό τον πλούτο, της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, νομίζω και της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, των ελληνικών νοικοκυριών. Μία ειδικότερη παρατήρηση. Μία από τις μεγάλες αδικίες που υπήρχε στον ΕΝΦΙΑ μέχρι σήμερα ήταν το θέμα των οικοπαίδων. Τι συνέβαινε όταν με τα οικόπαιδα? Είχαν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις, ενώ η δυνατότητα να αποκομίσεις προσόδους από ένα απλό οικόπαιδο είναι περιορισμένη και κυρίως είναι χρονικά απροσδιόριστη. Δεν ξέρεις δηλαδή πότε θα βρεθείς να το πουλήσεις ή να το αξιοποιήσεις και ενδιαμέσως έπρεπε να πληρώνεις πάρα πολλά χρήματα απλώς για να το διατηρήσεις. Και υπήρχαν και περιπτώσεις όπου για λόγους πολεοδομικούς ή δεσμεύσεων ή άλλους δεν μπορούσες και να το αξιοποιήσεις το οικόπεδο ή γιατί δεν υπήρχε καθόλου αγορά. Δηλαδή υπήρχαν περιοχές που κανένας δεν αγόραζε τα οικόπεδα σε αυτές τις περιοχές με αυτή την επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ. Αυτή λοιπόν η μεγάλη αδικία που εξόντωσε έναν αριθμό οικογενειών έρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό την παρέμβαση που κάνουμε σήμερα. Μία δεύτερη παρέμβαση, παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω αφορά τη δημοσιονομική επιβάρυνση. Η βεβαίωση του φόρου μειώνεται, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο συνάδελφος Ήρθος Σταϊκούρας, κατά 353 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοσιονομική επιβάρυνση θα είναι σημαντικά μικρότερη, γιατί περιμένουμε ότι θα συμβούν δύο πράγματα. Πρώτον, θα υπάρξει αύξηση της εισπραξιμότητας. Δεν υπάρχει περίπτωση μια τόσο μεγάλη παρέμβαση που διορθώνει αδικίες να μην πετύχει μια σημαντική αύξηση της εισπραξιμότητας του φόρου. Κοινώς οι άνθρωποι θα μπορούν να πληρώνουν τους φόρους τους και βλέπουμε ότι αυτά τα τελευταία χρόνια όσο ελαφρέναμε τον ΕΝΦΙΑ τόσο αυξανόταν η εισπραξιμότητα, συνεπώς είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και δεύτερον, η αναπτυξιακή δυναμική που δημιουργεί αυτός ο φόρος, δεδομένου ότι στην πράξη τον πρώτο χρόνο παίρνεις κομμάτι του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώνεται, δεν τον παίρνεις όλο, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι το παίρνεις στον χρόνο 2, 3, 4, 5 και εντεύθεν. Η αναπτυξιακή δυναμική που πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί θα δημιουργήσει πολύ σημαντικά έσοδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να καλύψουμε από υγιή έσοδα αυτή την σημαντική μείωση της φορολογίας. Τελειώνοντας, θα ήθελα και εγώ να επενέσω την εξαιρετική δουλειά όλων των υπηρεσιών, όλων των εμπλεκομένων, του Υπουργού προφανώς, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για όλο αυτό το θέμα, του αρμόδιου υφυπουργού και από τη δική μας πλευρά του κ. Βασιρόπουλου και από τη δική μας πλευρά του Γενικού Λογιστηρίου, να πω ότι και εμείς συμβάλαμε με κυρίως την προσπάθεια του Γενικού μας Γραμματέα, του Θάνου του Πετραλιά, πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σήμερα.